Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σας έχω πει πολλές φορές τι έχει δείξει επί του πεδίου ότι εννοεί περί εξομάλυνσης η Τουρκία. Τώρα επαναφέρει το παράνομο και άκυρο τουρκολιβικό λεγόμενο καταχρηστικός μνημόνιο που υπέγραψε εις διπλούν με τα όργανά της στην Τρίπολη της Λιβύης η Άγκυρα. Μάλιστα ο Υπουργός Ενέργειας της Κατοχικής Δυνάμεως μιλάει για έρευνες στη Λιβύη. Σύμφωνα με πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως, ο Αρπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, Υπουργός Ενέργειας της Άγκυρας, είπε ότι οι δραστηριότητές μας στον τομέα της ενέργειας πήραν μεγάλη σημασία, ειδικά μετά τη συμφωνία που υπογράψαμε για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας το 2019. Πέρυσι δημιουργήσαμε και νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία και μνημόνιο κατανόησης στον τομέα των υδρογονανθράκων. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας για τη θαλάσσια δικαιοδοσία θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε στις θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης. Έχουμε πει ότι μέσω των δικών μας πλοίων μπορούμε να επιτύχουμε πολύ πιο οικονομικά, αποδοτικά και ταχύτερα αποτελέσματα. Την επόμενη περίοδο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα στείλουμε μία ομάδα εδώ. Ετοιμάζεται δηλαδή να δημιουργήσει προβλήματα και να προσπαθήσει να εφαρμόσει επί του πεδίου το παράνομο σύμφωνο. Επίσης, σύμφωνα με άλλες πηγές τουρκικές, ο Μπαϊρακτάρ συμμετείχε στη Σύνοδο Ενέργειας και Οικονομίας που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη της Λιβύης, με τον Υπουργό της Τουρκίας να δηλώνει ότι η Λιβύη έχει μεγάλες δυνατότητες και μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και υπογράμμισε ότι εμείς στο θέμα αυτό είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με πολλές χώρες και έχουμε αυτή τη διάθεση. Ο Μπαϊρακτάρ είπε επίσης ότι εμείς θέλουμε να δράσουμε στις θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης. Υπογραμμίσαμε ότι με τα δικά μας πλοία μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο οικονομικά και αποτελεσματικά. Αυτό είναι λοιπόν, φέρνει το τουρκολιβικό σύμφωνο αφενός, αφετέρου με σειρά παρανόμων Νόταμ και Ναύτεξ. Η Τουρκία προσπαθεί να γκριζάρει το Αιγαίο. Καταρχήν έχουμε την κίνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 14 Ιανουαρίου με νόμιμη Ναύτεξ ME23-017-24, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ανήγγειλε την πραγματοποίηση έρευνας και δειγματοληψίας υδάτων από το σκάφος RV Meteor στις 15 Ιανουαρίου, την επόμενη μέρα. Η Δημοκρατία κάλεσε τα παραπλέοντα πλοία να κρατήσουν αποστάσεις ασφαλείας από το σκάφος, το ερευνητικό, το RV Meteor, με την περιοχή ερευνών να είναι πολύ κοντά στο λεγόμενο σημείο που εφάπτεται η Κυπριακή με την Ελλαδική ΑΟΣ και την Τουρκική. Η Κυπριακή ΑΟΣ είναι οριοθετημένη. Μετά οι Τούρκοι απάντησαν με παράνομη Ναύτεξ, όπου ψευδώς δήλωναν ότι η περιοχή δήθεν ανήκει στην κατοχική δύναμη και αφορά περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Η τουρκική υφαλοκρηπίδα δεν έχει όρια, περνάει επάνω από κράτη, κατοικημένα νησιά, παραβιάζει ευθέως κάθε έννοια όχι μόνο διεθνούς δικαίου και δικαίου της θαλάσσης αλλά και κοινής λογικής. Είπε ότι μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκική αρμοδιότητα και όποιος κινείται πρέπει να συντονίζεται με τις αρχές της Άγκυρας. Δεν ξεχνάμε την επιστολή της κατοχικής δύναμης τη 18η Μαρτίου στο ΝΟΗΕ. Αν θυμάμαι καλά την είχε συγγράψει ο Φεριντούν Σινιρλίογλου. Ήταν η πρώτη επίσημη διεκδίκηση της Τουρκίας περί δίθεν γαλάζιας πατρίδας που αρπάζει μεγάλο μέρος της οριοθετημένης ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλη την ελληνική δυνητική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα βάζει και τα σύνορα της Ελλάδας ποια θα είναι, 6 ναυτικά μίλια ανατολικά των μεγάλων νησιών Κρήτης, Ρόδου αλλά και Κάσου, Καρπάθου και του συμπλέγματος της Μεγίστης, του Καστελορίζου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι Τούρκοι προκαλούν, έχουν εκδώσει και άλλες παράνομες Νόταμ και Ναύτεξ, σας τα έχω πει, έχουν ασχοληθεί και με τη Ζουράφα, ότι δήθεν βρίσκεται στο FIR Κωνσταντινουπόλεως, πράγμα ψευδές, είναι στο FIR Αθηνών. Να πούμε για άλλες Ναύτεξ και Νόταμ, 0447 του 24, η κατοχική δύναμη απορρίπτει ελληνική Νόταμ για νόμιμες δραστηριότητες μέσα στο FIR Αθηνών για ελληνικές ασκήσεις. Η Τουρκία λέει ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα ελεύθερης χρήσης του διεθνούς εναερίου χώρου του Αιγαίου και η ελληνική Νόταμ ζητά να γίνει σεβαστός ο εναέριος χώρος των 10 ναυτικών μιλίων και να υποβληθούν σχέδια πτήσης.
Η Τουρκία είπε ότι δεν αναγνωρίζει τον ενηλικό εναέριο χώρο μετά τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτή είναι η εξομάλυνση και θα αγνοήσει την ελληνική NOTAM, ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη και ελικόπτερα δεν θα σεβαστούν και drones τον εναέριο χώρο της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Δεν θα υποβάλουν σχέδια πτήσης. Νότα 04-1-24, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα ότι με την νότα 00-89-24 παραβιάζει τις υποχρεώσεις της από τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 περί δίθεν αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και αναφέρεται ειδικά στην Κάρπαθο με το όνομα Κερπές Καρπάντο και ζητά να μην συμπεριλαμβάνεται πια η Κάρπαθος σε σχεδιασμούς ελληνικών ασκήσεων. Η Κάρπαθος μακριά από την Τουρκία, στρατηγική σημασία όμως για την δεξιά έξοδο από το Αιγαίο από τα στενά προς το Σουέζ. Είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας. Επίσης, νότα 00-92-24 για Χίο Σάμο Τίλο Χάλκι λέει, αναφέροντας τα νησιά μας με τουρκικά ονόματα και ζητάει να εξαιρούνται από τις ελληνικές ασκήσεις λόγω δίθεν αποστρατιωτικοποίησης που πουθενά δεν αναφέρει η συνθήκη της Λοζάνης ούτε το άρθρο 5 του ΟΗΕ περί των δικαιωμάτων των κρατών στην αυτοάμυνα. Η Τουρκία λοιπόν, η προκλητικότητά της δεν έχει τέλος και φυσικά δεν υπάρχει καμία εξομάλυνση παρά μόνο μία παύση και αυτή όχι απόλυτη, μία μεγάλη μείωση των προκλήσεων στον αέρα η οποία βολεύει και την Τουρκία, η οποία δεν έχει μαχητικά, εκλιπαρεί τους πάντες για μαχητικά. Βολεύει και την Τουρκία ότι δεν κουράζει τα παλιά μαχητικά αεροσκάφη που έχει, μην αρχίσουν και πέφτουν, και ότι μπορεί και λέει στην Αμερική και στην Ευρώπη ότι εγώ δεν παρενοχλώ δήθεν τους Έλληνες, μας παρενοχλεί στη θάλασσα και μάλιστα σε πολεμικό σημείο. Κλείνοντας, το μέλλον F-35 ελπίζουμε να δεήσουν οι Αμερικανοί κάποια στιγμή να στείλουν τη letter of acceptance και εμείς να μην πάρουμε μερικά μαχητικά έτσι για το Θεαθήνα, αλλά 20 συν 20 ενσωματώνει πυράβλους υψηλής ταχύτητας στα F-35 AGM-88G HARM στα F-35 σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δικαιούχοι η US Air Force, US Navy, US Marines αλλά και ξένοι πελάτες μέσω FMS. Οι παραλλαγές είναι A, B και C που θα καλυφθούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. AGM-88, μιλάμε για πύραυλος αέρος εδάφους, λειτουργεί με το να κλειδώνει την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα εχθρικά ραντάρ, είναι αντιραντάρ πύραυλος, παρακολουθεί και καταστρέφει τα ραντάρ. Ελπίζουμε να μας δώσουν τα F-35 με τίποτα όπλα μικρού βεληνικούς αλλά με στρατηγικά όπλα για να εξοπλιστούμε. Διαφορετικά παίζουμε. Οι Γάλλοι δεν μας έδωσαν τα Ραφάλ, ούτε τα Mirage 2005, ούτε τα Mirage 2000 χωρίς τα πανίσχυρα στρατηγικά τους όπλα. Αέρος-αέρος, αέρος επιφανίας και αέρος εδάφους μέχρι υποστρατηγικούς πυράβλους κρούς με βεληνικές 500 χιλιόμετρων. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.